Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 17 Δεκεμβρίου. Παρακολουθείτε την εκπομπή Offside on Air και θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Κύριο θέμα της ημέρας σήμερα είναι το αστεροσκοπείο που θα δημιουργηθεί στην περιοχή Αγριδίων και θα έχουμε μαζί μας τον κοινοτάρχη των Αγριδίων για να μιλήσουμε για την κατασκευή αυτή, γιατί επιλέγει και η συγκεκριμένη κοινότητα. Είναι ένα έργο που προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Θα δούμε και πολλές φωτογραφίες, αλλά αυτά στην πορεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Offside για να δούμε την επικαιρότητα. Στέλιο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ξένια, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε αρχή σήμερα με τους εμβολιασμούς παιδιών 5 με 11 ετών, οι οποίοι ξεκινούν συγκεκριμένα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας για την αύξηση της εμβολιαστικής καλυσίας του πληθυσμού κατά του κορονοϊού. Αρχίζει από σήμερα ο εμβολιασμός του παιδιατρικού πληθυσμού ηλικίας 5 έως 11 ετών στα κέντρα προστασίας μητρώειας και ευημερίας παιδιού του Υπουργείου Υγείας που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες κατόπιν διευθέτησης τηλεφωνικού ραντεβού. Να πούμε ότι από την 3η 21 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί η διευθέτηση του ραντεβού θα γίνεται μόνο μέσω της πύλης εμβολιασμού, ενώ σήμερα αναμένεται να διενεργηθούν 103 εμβολιασμοί παιδιών ηλικίας 5 με 11 ετών, εκ των οποίων 30 στη Λάρνακα, 30 στη Λεμεσό, 23 στην Πάφο και 20 στη Αμόχωστο. Την ίδια ώρα αναφέρουμε, Ξένια, ότι αναλυτικά οι χώροι που θα γίνονται εμβολιασμοί παιδιών αλλά και το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς, οι τηλεθεατές μας μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα μας. Μάλιστα. Απουσιάζει Λευκωσία, βλέπουμε, από τους εμβολιασμούς παιδιών σήμερα τουλάχιστον. Απουσιάζει Λευκωσία, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Να περάσουμε, Ξένια, και στο δεύτερο μας θέμα για σήμερα, που αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2023, καθώς έχουν ξεκινήσει και επίσημα υποψηφιότητες. Mm-hmm. Καθώς χθες το βράδυ ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ο νομικός Γιώργος Κολοκασίδης. Θα πούμε ότι ο Γιώργος Κολοκασίδης ρίχνεται στη μάχη των προεδρικών μεσαίων ΚΑΠΑΜΕ, είμαστε πλειοψηφία. Στην ομιλία του, ο Γιώργος Κολοκασίδης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η πορεία του Κυπριακού δεν είναι άσχετη με την απομάκρυνση των κομμάτων από τον πολίτη, αναφέροντας ότι ενώ το 76% του σχεδίου, το 96% των πολιτών ψήφισε όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν τον Τάσο Παπαδόπουλο δεν έκαναν το αυτονόητο και δεν προσπάθησαν να προσαρμόσουν τη διαπραγματευτική του στόχευση ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχυρή πλειοψηφία. Παράλληλα, ο κ. Κολοκασίδης αναφέρθηκε και στα σκάνδαλα της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Βλέπουμε, Ξένια, ότι έχουν ξεκινήσει και επίσημα υποψηφιότητες, βρίσκονται σε διεργασίες στα κόμματα και αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν περισσότερα όσον αφορά τις προεδρικές του 2023. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις τόσο στα κόμματα όσο και στους ενδιαφερόμενους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ενημερώνουμε με σχετικά ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας. Μάλιστα, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Στα Μπουντρούμια του Ατήλα, τρεις Ελληνοκύπριοι. Ακριβώς μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, τρεις Ελληνοκύπριοι δεν βρίσκονται με τις οικογένειές τους, αλλά περνούν τη δική τους περιπέτεια στα Μπουντρούμια του Ατήλα. Η περίπτωση των δύο μάλιστα συζητήθηκε στη δεξίωση Σκιούαρσε με Αναστασιάδη και Τατάρ. Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα περνούν τη δική τους περιπέτεια στα Μπουντρούμια, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Τουλάχιστον για τους δύο που είναι νεαροί, το θέμα προσέλαβε πολιτικές διαστάσεις που έπεσε στο τραπέζι στη δεξίωση της 3ης 14 Δεκεμβρίου 2021 που παρέθεσε ο Καναδός ειδικός αντιπρόσωπος Κόλι Σκιούαρσε, πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο Ερσίναντάρ. Πληροφορίες της Offside από εγκύρες πηγές αναφέρουν ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έθεσε ζήτημα και ανταλλαγή στους τουρκοκύπριους κρατούμενους στις κεντρικές φυλακές με τους δύο Ελληνοκύπριους νεαρούς, ενώ η Ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει μέσω και της Δικαιωτικής Επιτροπής για το έγκλημα τις προσπάθειες, αφού ο Τατάρ και οι συνακόλουθοί του κάνουν μπαζάρια για να αφήσουν ελεύθερους τους νεαρούς. Να πούμε ότι ο τρίτος συνελληφθέντας πρόκειται για το άτομο που προσπάθησε να κρεμάσει ελληνική σημαία σε μνημείο του Κεμάλ στο κέντρο της Αμοχώς στις αρχές Δεκεμβρίου και συνελήφθη από την ψευδοαστυνομία και έκτοτε τελεί υποκράτηση στα Μπουντρούμια του Ατήλα. Μάλιστα. Στέλιο, πάμε τώρα στα νέα μέτρα. Τι ισχύει με τις συναθρήσεις σε σπίτια τώρα που είναι τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά? Ακριβώς, Ξένια, ενώ τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ο κόσμος προσπαθεί να ετοιμαστεί και αυτός όσο μπορεί μέσω και των μέτρων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με τις απορίες των πολιτών να είναι πολλές όσον αφορά το θέμα των συναθρήσεων. Συγκεκριμένα,
Προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα των συναθροίσεων στα σπίτια και στα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραπέζια. Όπως πληροφορούμαστε, βάσει και του τελευταίου διατάγματος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, οι συναθροίσεις σε οικίες αφορούν 20 άτομα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το διάταγμα, επιτρέπεται η συνολική παρουσία μέχρι 20 προσώπων σε οικία, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων και περιλαμβανομένων των μόνιμα σε αυτή διαμενών προσώπων. Ωστόσο, να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα υπάρχει καθιερωμένη σύσκεψη της επιστημονικής ομάδας, όπου θα εξεταστούν τα δεδομένα μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων την περασμένη Τετάρτη, και στη συνεδρία θα ληφθούν και τελεσίδικες αποφάσεις για την εορταστική περίοδο. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές είτε κάποιοι άλλοι περισσότεροι περιορισμοί όσον αφορά τις συναθροίσεις κατά την εορταστική περίοδο, και θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας μέσω ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας. Μάλιστα. Ξένια, αυτές ήταν οι κύριες ειδήσεις για σήμερα στην ιστοσελίδα μας. Στέλιος, ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε περισσότερη επικαιρότητα από την ιστοσελίδα της Offside. Πάμε σε μια τοπική είδηση. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω του βασιλιά της Ιορδανίας. Μέτρα ασφαλείας κατά την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά της Ιορδανίας στην Κύπρο. Παραδίδει μάλιστα το μέγα περιδέρο του τάγματος Μακαρίου Γουτρίτου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον βασιλιά. Με σωστή διαχείριση προχωρούμε μπροστά, λέει ο δήμαρχος Λεμεσού. Εργαστήριο στην Πάφο έκανε rapid test με μπατονέτες για τα αυτιά. Ανακλήθηκε άδεια διενέργειας rapid test από εργαστήρι. Πάμε σε διεθνή. Η COVID σε εμβολιασμένους γεννά σούπερ ανοσία μετά. Είναι μια νέα μελέτη την οποία μπορείτε να διαβάσετε στην Offside. Παραμένουμε στα διεθνή και στον κορονοϊό. Συνεχίζονται να καταγράφονται παγκοσμίως κρούσματα και θάνατοι. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συνιστά να προτιμώνται τα εμβόλια Pfizer και Moderna. Τι επικρατεί διεθνώς. Πίσω στα δικά μας, καταγγελίες σε ποστατικό εξυπηρετούσαν πελάτες χωρίς SafePass. Καταγγέλθηκαν 24 πολίτες και 4 υπεύθυνοι υποστατικών για παραβίαση των μέτρων. 2.302 οι έλεγχοι. Και τελευταίο, ο μικρός Λούκας ψάχνει συμβατό δότη μυελού των οστών. Γίνεται διενέργεια δειγματοληψίας για εξεύρεση συμβατού δότη μυελού των οστών για τον μικρό Λούκα Σταύρου. Λοιπόν, και θα περάσουμε τώρα στο σημερινό μας καλεσμένο. Έχουμε τον Κοινοτάρχη Αγριδίων μαζί μας, τον κύριο Ανδρέα Ευγενίου. Κύριε Ευγενίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, πείτε μας έτσι για αρχή το ιστορικό της απόφασης να κατασκευαστεί τώρα το αστεροσκοπείο του Τρόδους στην κοινότητά σας στα Αγρίδια. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια για το έργο. Θέλω να πάμε πίσω έτσι περίπου 25 χρόνια, όπου τότε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Αγριδιωτών και ο δήμαρχος τότε Λατσιών, Κωστής Εσταθίου, γιατί είχαμε μια συνεργασία τότε με το, έχουμε μια συνεργασία με το Δήμο Λατσιών, χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου ως κατασκηνωτικό χώρο, είχαν ρίξει στο τραπέζι την ιδέα να δημιουργήσουν ένα στέγαστρο και να τοποθετήσουν ένα τηλεσκόπιο για παρατήρηση. Μάλιστα. Όταν το 2007 είχα αναλάβει τότε πρόεδρος στην κοινότητα, ετοιμάζοντας το ρυθμιστικό σχέδιο, είχα ενημερωθεί για αυτήν τη σκέψη, όπου τη θεώρησα, παρόλο που ήταν έτσι λίγο extreme έργο, θεώρησα ότι ίσως να είναι το έργο το οποίο θα δημιουργήσει επισκεψιμότητα στην περιοχή. Και ξεκινήσαμε τότε με το συμβούλιο μας στην εκμίσθωση της γης για τη δημιουργία αστεροσκοπίου. Η εκμίσθωση ολοκληρώθηκε. Επικοινώνησα εγώ τότε με την Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Τρόδους, την Κλέρια Βασιλείου, τη σημερινή Επιτρόπο Περιβάλλοντος, και την ενημέρωσα για τις ενέργειες μας. Το 2014
Επικοινώνησε η Κλέλια μαζί μου και μου λέει: Αντρέα, έχω κάνει κάτι χωρίς να σε ενημερώσω και σου το λέω τώρα. Τότε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ήταν, αν θυμάμαι καλά, υπουργός ο κύριος Δημητριάδης. Είχαν επισκεφτεί το Υπουργείο ο Ελληνοαμερικάνος αστροφυσικός καθηγητής της ΝΑΣΑ, ο Θανάσης Οικονόμου, μαζί με τον δημοσιογράφο τον Γιώργο Τζίβα, όπου οι άνθρωποι ήθελαν να δημιουργήσουν ένα αστεροσκοπείο στην Κύπρο και είχαν επικοινωνήσει με το αρχισεγγύντρο τους αν υπάρχει κάποιος χώρος. Η Κλέλια τους έδωσε τον χώρο, ο καθηγητής πέρασε από την περιοχή, το θεώρησε κατάλληλο και τότε ξεκινήσαμε μια μικρή ομάδα τις διαδικασίες για δημιουργία ένα αστεροσκοπείου. Μάλιστα. Ήταν ευχάριστη η έκπληξη που είχε ετοιμάσει η κυρία Κλέλια. Δηλαδή, ακούγοντας αυτό το ενδιαφέρον, το συνδύασε με αυτό που της είχατε εσείς ενημερώσει, τέλος πάντων, το ενδιαφέρον σας, και έτσι ήρθε και έδεσε. Μάλιστα, και εδώ να μου επιτρέψετε να πω κάτι που μου έχουν πει και εμένα. Να ετοιμάζω σχέδια και να τα βάζω στα συστάρια. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά... Τι προχώρησε. Το 2014 έγιναν αυτές οι επικοινωνίες. Βλέπουμε εντωμεταξύ στα πλάνα μας φωτογραφίες ότι το έργο προχωρά. Έτσι φαίνονται διάφορα έργα που γίνονται στην περιοχή. Πείτε μας εσείς όμως πού βρίσκονται ακριβώς τα έργα και πότε αναμένετε ότι θα λειτουργήσει. Ωραία. Να συνεχίσω από εκεί, λίγο από εκεί που έμεινα και να πω ότι, γιατί πρέπει να το πω. Να μας πείτε. Όταν είχαμε φτάσει... σε προχωρημένο στάδιο, είχαμε πει ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί είναι αστεροσκοπείο που πάμε να κάνουμε και όχι έναν απλό έργο. Ο πρόεδρος μας δέχτηκε στο γραφείο του 2 φορές, είχε αγκαλιάσει την ιδέα για τη δημιουργία ένα αστεροσκοπείο και μας έδωσε φτερά. Μας στήριξε από την πρώτη στιγμή, παρόλο που η κοινότητα Αγριβιών είναι μια μικρή κοινότητα. Ο πρόεδρος ήταν και είναι δίπλα μας μέχρι και σήμερα. Το έργο έχει ξεκινήσει λίγο μετά το Πάσχα φέτος. Έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές για τον πρώτο οροφό και τώρα ετοιμάζεται η οροφή πάνω, η στέγη, για να προχωρήσει. Βλέπετε και στις εικόνες, όπως λέτε. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2022. Άρα σε περίπου ένα χρόνο θα είναι ολοκληρωμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει τώρα, κύριε Ευγενίου, το αστεροσκοπείο, τι θα μπορούν δηλαδή να δουν οι επισκέπτες φτάνοντας σε αυτό? Το αστεροσκοπείο θα περιλαμβάνει 2 τηλεσκόπια παρατήρησης, ένα για τη νύχτα όπου θα μπορούμε να βλέπουμε τα αστέρια και ένα τη μέρα για να βλέπουμε τον ήλιο. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια αστρομαρίνα όπου ο κόσμος θα μπορεί να τοποθετήσει τα δικά του τηλεσκόπια για να κάνει από μόνος του παρατήρηση. Θα υπάρχει χώρος παρουσιάσεων και ένας χώρος μικρός για υποδοχή. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πείτε, το αστεροσκοπείο ανήκει στην κοινότητα, ενώ ποιος θα το διαχειρίζεται? Ο χώρος ο οποίος κατασκευάζεται το αστεροσκοπείο είναι εκμισθωμένος από το κράτος στην κοινότητα. Το αστεροσκοπείο ανήκει στην κοινότητα. Έχουμε ξεκινήσει, προχωρούμε με μελέτες για να καταδείξουν τον τρόπο της διαχείρισης γενικά, αλλά στο παρόστατο δεν είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα για το θέμα της διαχείρισης. Υπάρχει μελέτη, υποεξέλιξη μελέτη, όπου θα καταδείξει τον τρόπο της διαχείρισης. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι θα είναι ένας έτσι πόλος έλξης και για εκδρομές, για σχολεία, γενικότερα για τους πολίτες. Είναι έτοιμο το χωριό σας για να δεχτεί έτσι αυτή τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται? Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση και θα απαντήσω πολύ εύκολα ότι για εμένα δεν είναι θέμα χωριού πλέον, είναι θέμα ντρόδους.
Και λέω ναι με βεβαιότητα ότι η περιοχή του Τρόδους και ευρύτερη περιοχή, η περιοχή γύρω από το αστεροσκοπείο, δηλαδή οι κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο αστεροσκοπείο και ευρύτερη περιοχή Τρόδους, ναι, είναι έτοιμοι για αυτήν τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται. Υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν αγροτουριστικά καταλήμματα, καφετέρειες, εστιατόρια, καταστήματα, όπου ναι, μπορούν να υποδεχτούν τον κόσμο για να τον εξυπηρετήσουν. Υπάρχουν υποδομές. Δεν είναι πλέον θέμα κοινότητα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι μπροστά σας αριθμούς. Πόσο είναι το κόστος της δημιουργίας αυτής του αστεροσκοπίου? Το έργο, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στο 1,450 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 1,700. Ξέρετε αν θα ανοίξουν και θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του? Σίγουρα. Χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό και άλλων προσωπικών, πώς θα λειτουργήσει? Έχουμε είναι περίπου, δεδομένο. Γιατί λογικά θα γίνει και μελέτη για το έργο, γι' αυτό το ρωτάμε. Αν ξέρετε, ας πούμε, πόσες περίπου θέσεις εργασίας θα ανοίξουν για να... Δεν θέλω να μπω και να προτρέξω τις μελέτες. Θεωρώ ότι θα είναι πιο φρόνιμο και πιο σοφό να μας το πει η μελέτη αυτή. Ωραία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε και όλα, σε παρακολουθούμε το έργο. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο μπροστά μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουν έτσι τα έργα να γίνονται σε εντατικό ρυθμό. Και χαιρόμαστε που έγινε κάτι το οποίο ξεκίνησε συζήτηση, όπως είπατε, 25 χρόνια πριν από μία ιδέα και κατέληξε τώρα να αποκτάτε το αστεροσκοπείο Τρόδους στην περιοχή σας. Ωραία. Σωστά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και ό,τι καλύτερο το 2022 για όλους μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Offside on Air κάπου εδώ έχει ολοκληρωθεί. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις. Επισκέπτεστε την offside.com.cy για περισσότερη επικαιρότητα. Ενώ μένετε και συντονισμένοι στην Digital TV για την εκπομπή Business Hour by Brief στις 11:05 για την οικονομική σας ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο.